Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Με θέμα Ελλάδα, επιστροφή στις χρηματοοικονομικές αγορές, ανοίγει σήμερα Τετάρτη το συνέδριο που διοργανώνει ο Economist στην Φραγκφούρτη, με την προσοχή να εστιάζεται στις ομιλίες και τις τοποθετήσεις των μελών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Παρόν ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών Ευκλήδης Τσακαλώτος, ο οποίος αναμένεται μιλώντας στο συνέδριο, να αναγνωρίσει πως με τεράστια προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης ψηφίστηκαν τα επώδυνα μέτρα που θα διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών μεσοπρόθεσμα και πως η χώρα δικαιούται να αποκτήσει ένα ξεκάθαρο μονοπάτι για το πώς θα διαχειριστεί το μεγάλο βάρος του χρέους τις επόμενες δεκαετίες. Η αγορά των επαγγελματικών ακινήτων της Ελλάδας για τα επόμενα δύο χρόνια θα βρίσκεται στην καλύτερη περίπτωση σε σταθερά επίπεδα, με οποιαδήποτε σοβαρή ανάκαμψη των τιμών αναμένεται από το 2020 και μετά. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου για την αγορά ακινήτων Red Business Forum, που διοργανώθηκε χθες Τρίτη, η πτώση των τιμών στα γραφεία της Αττικής από το 2007 έως και το 2016 ξεπερνά το 45%. Στελέχη της κλιματαγοράς φοβούνται πως η πώληση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και οι πληστηριασμοί θα δημιουργήσουν ένα κύμα υπερπροσφοράς που θα σπρώξει τις τιμές ακόμα παρακάτω το επόμενο διάστημα. Αύριο, 5η-1η Ιουνίου, πρόκειται να δοθούν στην κυκλοφορία τα πρώτα 11 χιλιόμετρα της Ιωνίας Οδού, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ταξιδιώτες του τριημέρου και να μην επαναληφθούν τα φαινόμενα των μεγάλων καθυστερήσεων του Πάσχα. Με την παράδοση του νέου τμήματος Αντίριο Καλαμπρούζα, οι οδηγοί θα μπορούν να εισέρχονται στην Ιωνία Οδό από το Αντίριο και να φτάνουν με συνεχή αυτοκινητόδρομο έως την Αμφιλοχία. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης, με το γενικό δείκτη μόνο κοιμές 777,06 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,13%. Ανωδικά κινούνται και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Με περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.